Αδελφοί, άδετε και ψάλετε εν εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Τούτο εστί το θέλημα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όπως πάντοτε, αδερφοί μου, και σήμερα μας αξιώνει ο Απόστολος Παύλος να τον έχουμε εν το μέσο ημών και να μας νουθετεί, να μας καθοδηγεί, να μας δίδει τον δρόμον τον οποίον εμείς οφείλουμε ως εκλεκτοί του Θεού, βαπτιστέντες εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, να ακολουθήσουμε τον δρόμον αυτόν. Διότι λέγει, τούτο εστί το θέλημα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μας δίδει, μας αποκαλύπτει τι θέλει ο Θεός από εμάς. Διότι ο άνθρωπος εις το πέρασμα της ζωής του όλα τα ενθυμείται, μόνο ένα ξεχνά, τον Θεόν. Δια τα επίγεια και τα πρόσκαιρα ο άνθρωπος θυσιάζεται, αγρυπνεί, αγωνίζεται, αγωνιά, χύνει υδρότας, χύνει και δάκρυα δια τα πρόσκαιρα, και ουδέποτε δια τα αιώνια αισθάνεται την ανάγκη να μεριμνήσει δια αυτά. Πρόσκαιρος ο παρόν βίος, αδερφοί μου. Πλήθος κόσμου απήλθεν από τον κόσμο αυτόν και πλήθος κόσμου θα απέλθει στο μέλλον. Εκείνο το οποίο απομένει είναι η αγάπη προς τον Χριστόν. Η δε αγάπη προς τον Χριστόν εκδηλώνεται δια μυρίων τρόπων. Εάν αγαπάτε, με λέγει, τα εντολάς τα εμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, λέγει ο Χριστός, τηρήστε αυτά τα οποία εγώ σας εδίδαξα, αυτά τα οποία εγώ σας έδωκα. Εάν όμως δεν με αγαπάτε, λέγει, θα στερηθείτε ένα πράγμα. Θα στερηθείτε την αγάπη προς εμέ και την αγάπη προς τον αδελφόν σας. Εκ τούτου γαργνώσονται ότι εμείς μαθητές εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλήθεις. Αυτή η αγάπη, αδερφοί μου, η οποία φεύγει από εμάς, είναι σημείο ότι δεν αγαπούμεν εκείνον ο οποίος ηγάπησεν εμάς και ταπεινώθηκε, ήρθεν εις τον κόσμο και γενετό άνθρωπος δια να σώσει εμάς τους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος επιλύσμων για χάριστος όπως είναι, αντί να υμνήσει τον Θεόν και να τον δοξολογήσει, υμνεί τα πρόσκαιρα και τα μάτια και δει την σαρκική αμαρτία. Σήμερα, αδερφοί μου, είδε ο διάβολος ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να εκδηλώνεται με διαφόρους τρόπους εις τον παρόντα κόσμο, να εκδηλώνεται με ψυχαγωγίες, να εκδηλώνεται με περιπάτους και εκδρομές, να εκδηλώνεται με χορούς και διασκεδάσεις, να προσπαθεί να κορέσει τον πόθον ο οποίος τον κατακυριεύει δια τα παρόντα και δια τούτο ενεφάνισεν στον κόσμο μεταξύ των άλλων.
Και αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα άσμα. Το άσμα τι είναι? Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος οδηγεί την φωνή του που του έδωκε ο Θεός για να υμνήσει όχι τα πρόσκαιρα και τα μάταια, αλλά τον Θεόν των επουράνιων. Η φωνή του ανθρώπου μεταστρέφεται, γλυκαίνει και άλλοτε ψάλλει, άλλοτε υμνεί τον Θεόν, άλλοτε όμως ψάλλει και υμνεί τον διάβολο. Δια τούτο ο διάβολος ενεφάνισε στον κόσμο πολλούς τους λεγόμενους καλλιτέχνας, με πολλά θαυμαστικά. Καλλιτέχνε ενεφανίστησαν στον κόσμο, άδοντες, τραγουδούντες δηλαδή. Ποιου τραγουδούν? Μήπως ακούσαμε κανέναν από αυτούς να τραγουδάει στον Θεόν και στο όνομά του το Άγιον? Ακούσατε κανέναν από αυτούς? Πλήθος καλλιτεχνών γεμίζουν τα τηλεοράσεις, γεμίζουν τα εφημερίδες, προσελκύουν τους νέους, και τι τους νέους μόνον, και τους ορίμους και τους γέροντας και τις γυναίκες και τους άνδρες, τους προσελκύουν για να διασκεδάσουν. Άνθρωπε, άνθρωπε, αν εγνώριζες τι μας αναμένει, δεν θα διασκέδαζες, αλλά θα έκλαιες ημέρας και νυχτός. Δεν γνωρίζεις όμως τι σε αναμένει, διότι δεν γνωρίζεις τα του Θεού. Και αυτοί οι καλλιτέχνες προσελκύουν τον κόσμο αυτόν, ο οποίος δεν έχει πώς να σκεπάσει τον έλεγχο της συνειδήσεώς του, και προσέρχεται εις τα νυχτερινά κέντρα για να ξεσκάσει, να ξεδώσουμε. Γιατί δεν με βγάζεις από το σπίτι, λέγει η κυρία προς τον σύζυγο. Με έκλεισες εδώ μέσα, λέγει. Δεν με παίρνεις και εμένα μια νύχτα στα μπουζούκια? Δεν με παίρνεις και εμένα λίγο να φάγω έξω? Και δεν σου αρέσει το σπίτι σου, κυρία μου? Δεν σου αρέσουν τα χεράκια σου να μαγειρέψεις το φαγητό σου? Σου αρέσει το έξω? Γιατί? Διότι εκεί, λέγει, υπάρχει καλλιτέχνης. Και τι κάνει αυτός ο καλλιτέχνης? Τραγουδά ωραία. Ποιο τραγουδά? Τραγουδά του διαβόλου, του έρωτος και του σεξ. Και υβρίζει τον Θεό. Και εσύ πηγαίνει να ακούσεις αυτόν και δεν ακούς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος σου λέγει, αδερφή, λέγει, άδετε και ψάλετε νεαυτής, λέγει, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, τούτο εστί το θέλημα του Θεού. Να ψάλεις, λέγει, τον Θεόν ημέρας και νυχτός, όπως και τα πουλάκια εις τους αγρούς και εις τα δέντρα, και όπως τα πάντα υμνούν και δοξολογούν τον Θεόν, μόνον ο άνθρωπος τον βλασφημεί και τον εξέχασε. Τρέχουν οι άνθρωποι να ακούσουν τους καλλιτέχνες να τραγουδούν. Ποιου? Του διαβόλου. Και τους αρέσει. Και πληρώνουν ακριβά. Πολύ ακριβά. Δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία σπαταλώνται μέσα στα νυχτερινά κέντρα για να ακούν τους καλλιτέχνες να τραγουδούν του διαβόλου και της σαρκός και του έρωτος και του σεξ. Αυτά τα δύο, τα τελευταία, έρωτας και σεξ, είναι από την κόλαση που ευγήκανε. Είναι τα χαπάκια του διαβόλου τα οποία μετέβανε. Και αντί να πούν πορνείαν που λέγει η Αγία Γραφή, λέγουν έρωτα και σεξ. Αυτά πηγαίνει να ακούσεις. Μα δεν ακούς τι σου λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερα?
Το θέλημα του Θεού δεν είναι αυτό, λέγει. Το θέλημα του Θεού είναι να ψάλλεις, να υμνείς και να ευλογείς το θέλημά του το Άγιο. Ναι, αδερφοί μου, διαστρέβλωσης της πραγματικότητος, διαστρέβλωσης των πάντων. Και ο άνθρωπος αντί να οδηγηθεί προς το φως, οδηγείται προς το σκότος. Αντί να οδηγηθεί προς τη σωτηρία του, οδηγείται προς την κόλαση. Και έρχεται η ώρα του θανάτου. Και βρίσκει τον άνθρωπο ανέτοιμον. Δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ του, διότι δεν το ήκουσε. Δεν έχει μετανοήσει ποτέ του, διότι δεν το ήκουσε. Δεν ήκουσε ποτέ ότι ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος τον ευρύσει γρηγορούντα. Νομίζει ο άνθρωπος ότι θα μείνει αιώνιος εις τον κόσμο αυτόν. Και έφνης έρχεται ο θάνατος εις την ώρα την οποία ούτε τον περιμένει, ούτε τον αναμένει, ούτε τον εσκέφθει και μεταβαίνει εκ του παρόντος κόσμου εις την αιώνιον ζωήν. Και τότε αλλάζει η σκηνή του έργου, αδερφοί μου. Θα μεταβούμε από τον κόσμο αυτόν εις τον αιώνιον κριτήν, τον δίκαιον κριτήν. Και πώς θα τον ατενίσουμε? Πώς θα τον δούμε? Εκεί λέγουν οι άνθρωποι, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα τρέμουν όπως τρέμουν τα φύλλα επάνω στο δέντρο όταν τα φυσάει ο αέρας. Πώς θα ταινίσουμε τον Χριστόν? Πώς θα τον δούμε? Θα τον τρέχουμε εξωπίσω και θα τον βλασφημούμε όπως τον βλασφημούμε τώρα, ημέραστε και νυχτός? Θα βλασφημούμε αυτόν και την πανάχραντον μητέρα του όπως βλασφημούμε τώρα? Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα μας πει: σου έδωκα το φως για να βλέπεις τα δημιουργήματά μου και να με υμνείς. Σου έδωσα το μυαλό να με σκέφτεσαι. Σου έδωσα τη γλώσσα να με υμνείς. Δεν ακούμε, αδερφοί μου, στην Θεία Λειτουργία εκείνων των ύμνων των αιώνιων του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Αμήν. Και άρχεται η Εκκλησία μας δια του Ιεροψάλτου να ψάλει τον ύμνο τον οποίον πρέπει ο καθένας από εμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί να υμνούμε τον Θεό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ποιος το τηρεί αυτό? Ποιος στο σπίτι του έχει ύμνους και δοξολογίες και οδές πνευματικές? Έχουμε τα λεγόμενα ροκ. Με αυτά τα ροκ ασχολείται σήμερα ο άνθρωπος του παρόντος αιώνος. Και ο επόμενος αιών που θα έρθει, με τι θα ασχοληθείτε άραγε? Με τι θα ασχοληθεί ο παρόν κόσμος? Κάτι άλλο θα το έβρει ο διάβολος, πιο φοβερό και πιο αισχρό. Διότι αρέσκεται ο διάβολος στο πλάσμα του Θεού αντί να υμνεί τον Θεό, να υμνεί τον διάβολο. Και μπαίνουμε μέσα στα σπίτια, αδερφοί μου, και βλέπουμε επάνω στους τοίχους όλα τα όργανα του διαβόλου. Ανθρώπους οι οποίοι ομοιάζουν με τρελούς να έχουν τις φωτογραφίες τους στα τέκνα μας μέσα στα σπίτια μας. Να ακούμε τις φωνές τους που ομοιάζουν με γρυλίσματα σκύλων, με γαυγίσματα σκύλων, με φωνές άναρθρες. Ήρθαν οι μαύροι από την Αφρική και δίδαξαν τους Ευρωπαίους, δίδαξαν τους πολιτισμένους φωνές άτακτες, τύμπανα, και να σύονται όπως σύεται το δέντρο έτοιμο να πέσει. Θέλετε να δείτε λίγο την νεότητα? Ας παρουσιαστεί ένας καλλιτέχνης να υμνεί τον διάβολο και θα δείτε όλη εκείνη την νεότητα να σύεται από τη μία έως την άλλη, όπως σύεται ο πύργος τον οποίον σύει ο Θεός δια του σεισμού, έτοιμος να πέσει, και γέρνουν από τη μία και έρχονται από την άλλη και χτυπούν τα χέρια τους και φωνάζουν και υμνούν. Ποιον? Τον Θεόν.
Όχι. Ήμουν τον διάβολο. Και εκείνα τα τραγούδια όταν τα ακούσεις δεν είναι τραγούδια τα οποία έχουν αρμονία. Έχουν ομοκαταληξία και όχι αρμονία. Νόημα τίποτε. Μόνο ένα. Πώς θα φύγουμε από τον Θεό. Σήμερα ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί μου, μας νοθετεί και μας λέγει: αλλάξατε τη ζωή σας, αλλάξατε το δρόμο σας, αλλάξατε το είναι σας. Ο Θεός δεν τα θέλει αυτά. Άδετε και ψάλετε εν εαυτής ψαλμής. Έχουμε να ανοίξει ποτέ το ψαλτήριο του Δαβίδ, να δούμε τα δάκρυά του, να δούμε το ήμαρτον σοι Κύριε ο Θεός μου, ήμαρτον ελεησόν με. Ανοίξαμε ποτέ το ψαλτήριο να δούμε εκείνον τον πεντηκοστό ψαλμό του Δαβίδ, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου? Το ανοίξαμε ποτέ? Άδετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και ψάλετε εν εαυτή ψαλμής. Άνοιξε το ψαλτήρι, αδερφέ μου, κάθε μέρα και διάβαζε ένα ψαλμό, να σε ακούσει ο Θεός, να σε ελεήσει. Ψαλμής και ύμνης. Ύμνησες ποτέ με έναν ύμνο της Εκκλησίας μας μόνος σου όταν βρίσκεσαι στο σπίτι σου ή στην εργασία σου ή στο δρόμο σου που πηγαίνεις? Έψαλες κανέναν ύμνο, κανένα τροπάριον? Σήμερον τι ήχος είναι, ερωτώ? Ποιος τον ξέρει τι ήχος είναι σήμερον? Η Εκκλησία μας έχει 8 ήχους, κάθε Κυριακή να αλλάζει ο ήχος. Σήμερα ποιος ήχος είναι? Ποιος θα μου πει από τους εκκλησιαζομένους? Δεν γνωρίζομαι, δεν ξέρουμε. Ακούμε τον ψάρτη και ψάλι, το μυαλό μας μεταφέρεται αλλού και εμείς λέγουμε ότι εκκλησιαζόμεθα. Από όσους έρχονται στην Εκκλησία, ποιος γνωρίζει τι ψάλλει η Εκκλησία? Δεν γνωρίζει, δεν ψάλλει τίποτε. Δεν γνωρίζει τι λέγει, ούτε τι λέει η Εκκλησία. Ακούει μόνο τα ίδια και νομίζει ότι είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Κάθε Κυριακή να αλλάζει ο ήχος. Και αυτά δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε κάτι άλλο. Τα πρόσχερα, τα μάτια, τα του διαβόλου. Ψαλμής, λέγει, και ύμνης. Και οδές πνευματικές. Τραγούδια πνευματικά. Υπάρχουν τραγούδια πνευματικά? Βέβαια υπάρχουν. Ποιος τα ψάλλει στο σπίτι του? Του κατηχητικού θα με κάνεις, λέγει. Ενεφανίστε ένας υπουργός ο οποίος θέλησε να κλείσει αυτά τα νυχτερινά κέντρα εις μίαν ώρα λογική, και όρμησαν όλοι επάνω του και του είπαν: θα μας κάνει κατηχητόπαιδα, λέγει. Έλληνα, άνθρωπε, χριστιανέ, χριστιανός ο Έλληνας, χριστιανός ο Έλληνας. Όσο να γίνουμε χριστιανοί, αδερφοί μου, χρειαζόμεθα τόσον παιδεμόν, χρειαζόμεθα τόσα να ακούσουμε για να μπούμε στο νόημα τι είμεθα χριστιανοί. Δι' αυτό και δεν γνωρίζουμε τίποτε. Γίνονται κηρύγματα στις εκκλησίες. Δεν γίνουμε τα πόδια μας να πάμε να ακούσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, αυτά τα ξέρουμε όλα, λέει. Δεν γνωρίζεις τίποτε, αδερφέ μου. Δι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας. Κύριε, εσύ που μας δίδεις πάντοτε στην κάθε μία λειτουργία της Κυριακής ημέρας των Απόστολων σου, και ερμηνεύουμε τα λόγια του τα οποία μας εδίδαξε, αξίωσε μας, Κύριε, δια πρεσβειών του Αποστόλου σου Παύλου, που έδωκε το φως σημάς τους αμαρτωλούς. Αξίωσε μας, Κύριε, να κατανοήσουμε τι είναι το θέλημά σου και να ποιούμε το θέλημά σου, Κύριε.